Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους μοιάζει με ναρκοπαίδιο. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να ισορροπήσουν, προσπαθώντας να προστατέψουν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους, αλλά και να αποκρούσουν την εργοδοτική αυθαιρεσία που έχει πραγματικά ξεσαλώσει, αξιοποιώντας τα εργαλεία που εσείς τις έχετε δώσει. Άλλοι εργαζόμενοι πρέπει να ζήσουν με μειωμένους μισθούς, άλλοι με ψίχουλα, άλλοι χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ με την επίκαιρη ερώτησή της αναδεικνύει ακριβώς αυτό το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας του εισοδήματος των εργατικών οικογενειών, το οποίο βέβαια έχει τσακιστεί τα τελευταία 10 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις και ακόμη περισσότερο τους τελευταίους μήνες της πανδημίας. Τι κάνετε? Λέτε πως προτεραιότητά σας είναι η υγεία του λαού. Όμως όλα τα μέτρα που πήρατε μαρτυρούν πως προτεραιότητά σας είναι άλλη. Γι' αυτό και προσαρμόσατε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις υποδείξεις επιχειρηματικών ομίλων. Σταθήκατε απέναντι, λιδωρήσατε προτάσεις των υγειονομικών, των εργαζομένων, τις συγκεκριμένες ζωογόνες προτάσεις του ΚΚΕ για πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, για προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, για δημιουργία των αναγκαίων ΜΕΘ, για την επαναλειτουργία των νοσοκομείων που εσείς κλείσατε και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης κατά τη διακυβέρνησή του άφησε επίσης κλειστά. Μόνο τη δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, να δει κανείς, καταλαβαίνει πολύ καλά τι έχει συμβεί. Δεν θα κουραστούμε να μιλάμε για τα αυτονόητα, για όλα όσα τώρα πρέπει να γίνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως είναι για παράδειγμα η μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι οποίοι δουλεύουν ανελιπώς 4 χρόνια τώρα μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στις δομές υγείας, σε όλο το φάσμα της υγείας. Ούτε αυτό το ελάχιστο δεν κάνετε. Κάντε το έστω και τώρα. Από αυτή την έκκληση απευθύνουν οι εργαζόμενοι που πρόσφατα μάλιστα με επισκέφθηκαν και έθεσαν τα δίκαια αιτήματά τους. Οι μειωμένες κατά 600 εκατομμύρια δαπάνες για την υγεία στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αποκαλύπτει πως δεν πανακαίγεται ο κόσμος. Εσείς εκεί, προσιλωμένοι στην πολιτική που απαξιώνει το δημόσιο σύστημα για να ενισχυθούν κάποιοι μεγάλοι ιδιώτες της υγείας. Αρνηθήκατε να πάρετε μέτρα για να απενεργοποιηθεί η υγειονομική βόμβα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αρνηθήκατε να κάνετε ελέγχους σε χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, εκεί όπου οι εργαζόμενοι καταγγέλουν πως εκτός από την άρνηση άδειας ειδικού σκοπού, οι μεγαλοεργοδότες υποχρεώνουν σε εργασία εργαζόμενους με συμπτώματα, αποκρύβουν κρούσματα, αρνούνται την ιχνηλάτιση. Και αν θέλετε και εσείς, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, να μιλήσουμε για διαφάνεια, στους χώρους δουλειάς εδώ υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη διαφάνειας. Οι τραγικές συνέπειες της πολιτικής σας αποτυπώνονται καθημερινά στα νούμερα των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων, των θανάτων. Σε αυτές τις δύσκολες για το λαό συνθήκες, εσείς βρήκατε την ευκαιρία να επιταχύνετε το αντιλαϊκό σας έργο. Είδατε την πανδημία ως μια χρυσή ευκαιρία για να υλοποιήσετε κάθε αξίωση επιχειρηματικών ομίλων, για να επιβάλλετε σιωπητήριο μόνο στους εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό. Θέλετε να περνάτε αντιδραστικά, αντεργατικά μέτρα σε αυτές τις πρωτόγνωρες για το λαό συνθήκες, χωρίς καμία αντίσταση. Θέλετε να βλέπει ο λαός τις εγκληματικές ευθύνες στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά να μην διαμαρτύρεται, να μην μιλάει. Γι' αυτό σιγοντάρετε κάθε αντιδραστική και αναρθολογική ρατσιστική φωνή. Γι' αυτό ξεθάψατε όλο αυτό το φασιστικό συρφετό σε κάποια μέσα ενημέρωσης που έχασαν και κάθε αίσθηση του μέτρου. Γι' αυτό τα παπαγαλάκια σας εγκαλούν τους εργαζόμενους στα σωματεία τους, για τους αγώνες τους, για το σαθρό, με εκείνο το σαθρό επιχείρημα πως τώρα δεν είναι ώρα για αγώνες, δεν είναι ώρα για απεργίες. Γι' αυτό φτάνουν στο σημείο
να εγκαλούν πολιτικά κόμματα μάλιστα, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, ότι δεν έχουν ούτε δικαίωμα να απευθύνονται στην κυβέρνηση, στους υπουργούς και να ζητούν την άρση αδικιών, διώξεων, απαγορεύσεων που τα ίδια εκτιμούν και, όσα, και όχι όλα όσα οι παπαγάλοι σας φρονούν. Και μάλιστα οι ίδιοι λένε ότι αυτό είναι και παρέμβαση, λέει, στο θεάρεστο έργο της αστυνομίας, πολύ περισσότερο των κατασταλτικών μηχανισμών της ομάδας τύπου δράση και βάλε. Γι' αυτό και δεν μιλάνε για το συγχρονισμό 6.000 αστυνομικών με δεκάδες ενεργά κρούσματα ανάμεσά τους, τους οποίους ανέτια έριξαν πάνω σε διαδηλωτές. Δική σας ευθύνη είναι. Σε διαδηλωτές οι οποίοι τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια όλες τις υποδείξεις των γιατρών, με μάσκες και με αποστάσεις. Αλλά αρκετά ασχοληθήκαμε ένα μήνα τώρα με τις πολιτικές ανοησίες των ακροδεξιών παπαγάλων σας, που εσείς βέβαια τις προκαλέσατε, αν και έπρεπε να ασχολείστε κυρίως εσείς με άλλα ζητήματα σοβαρότερα. Αλήθεια, τι ακριβώς περιμένετε? Ότι θα συνεχίζετε με πρόσχημα την έκτακτη κατάσταση και το πλήθος πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, αντιδραστικών επίσης νομοσχεδίων, να τσακίζετε συνεχώς το εισόδημα και ό,τι εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει χωρίς να σας αντιμιλάει κανείς? Ότι θα στηρίζατε χιλιάδες απολύσεις όπως κάνετε μήνες τώρα και δεν θα κουνιέτε φύλλο? Γιατί όλα αυτά δυστυχώς συμβαίνουν. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι μικροεπιχειρηματίες, επαγγελματίες πληρώνουν όλα τα σπασμένα. Ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Αντίθετα, στηρίζονται ολόπλευρα από εσάς για να μην απειληθούν τα κέρδη τους. Με τα προγράμματα που υλοποιήσατε, τους απαλλάξατε από την καταβολή μισθών, αναστέλλοντας τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων. Έχετε μάλιστα το θράσος να παρουσιάζετε το επίδομα ειδικού σκοπού των 534 ευρώ ως δήθεν τεράστιο φιλεργατικό μέτρο. Με εργαλεία την αναστολή των συμβάσεων εργασίας και το πρόγραμμα συνεργασία στα πρότυπα του προγράμματος ΣΥΡ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρήσατε στην ανατροπή της σταθερής δουλειάς και την παραπέρα μείωση των μισθών πάνω από 20%. Με την νομοθέτηση ακόμα και των 200 ευρώ ως μηνιαίο μισθό για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, μετατρέπεται τους μακροχρόνια άνεργους σε κυριολεκτικά τζάπα εργατικό δυναμικό. Την ίδια ώρα επιδοτείτε τις επιχειρήσεις με 345 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να τις υποχρεώνετε να δώσουν ούτε ένα ευρώ πάνω από αυτά τα 200. Και ο αντεργατικός κατήφορος δεν έχει τέλος. Έχετε ήδη στα σκαριά την νομοθέτηση της δεκάωρης εργάσιμης μέρας, αντί του οκτάωρου, την απαγόρευση ουσιαστικά της απεργίας, τα νέα χτυπήματα σε κυριακάτικη αργία, αλλά και άλλα πρόσθετα μέτρα που οδηγούν σε παραπέρα μείωση τους μισθούς. Και έχετε ήδη προχωρήσει στη γενίκευση της τηλεργασίας, με την οποία χάνονται τα όρια μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου, εντατικοποιείται η δουλειά, αυξάνεται ουσιαστικά ο εργάσιμος χρόνος, οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας φορτώνονται στον ίδιο τον εργαζόμενο. Μήπως δεν θέλετε κιόλας οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να πανηγυρίζουν για αυτό το χάλι? Μαζί με όλα αυτά διαφημίζεται και το περίφημο σχέδιο Πισαρίδη, που προκλητικά λέτε ότι είναι σχέδιο ειδικών και δεν πρέπει να γίνει και αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης. Και έχετε αρρωγούς σε αυτό πολιτικούς που ευθύνονται για την κατάσταση της οικονομίας της χώρας, για την κατάσταση των εργαζομένων, όπως τον αλίστου μνήμη Σιμίτη του πρώην Πασόκ, Νιν Κινάλ μάλλον, δεν ξέρω, ή απροσδιορίστου μάλλον πολιτικής κομματικής τοποθέτησης, αλλά σταθερό όμως υπέρμαχο της πλουτοκρατίας και των επιχειρήσεων βουλκανιζατέρ ενάντια στους αγρότες, όπως θυμόμαστε, ή του χτυπήματος διαδηλώσεων με υπουργό πάλι Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή, τι μας λέτε?
ότι θα βαθαίνει η επίθεση στο ασφαλιστικό, θα κλιμακώνεται η επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα, θα προωθείται η παραπέρα μείωση της αμοιβής των υπεροριών που ενισχύει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να απολύουν ακόμα πιο εύκολα, θα καταργούνται τα επιδόματα ανεργίας και δεν θα σας αποκαλύπτουμε για όλα αυτά, μη και δυσαρεστηθούν οι τεχνοκράτες σας. Δίνεται νέα νομοθετικά όπλα στην εργοδοσία να μπορεί να επιβάλλει όποτε θέλει 2 επιπλέον ώρες εργασίας, τις οποίες οι εργαζόμενοι θα υποχρεώνονται να δουλεύουν, χωρίς μάλιστα να αμείβονται καν για αυτές. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός σας. Να γυρίσουμε σχεδόν 2 αιώνες πίσω, όταν οι εργαζόμενοι εργάζονταν με μηδενική προστασία ήλιο με ήλιο και διεκδικούσαν τότε τη μείωση της εργάσιμης μέρας στις 8 ώρες, κάτι που τελικά το πέτυχαν. Εκεί θέλετε να πισωγυρίσουμε. Ο εξυγχρονισμός που διαλαλείται είναι τα μέτρα που ακυρώνουν τις συλλογικές ζωντανές διαδικασίες, τις γόνιμες δημιουργικές συζητήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς των εργαζομένων. Καταργείται στην ουσία τις γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων. Είναι εξυγχρονισμός το φακέλωμα των συνδικαλιστών μέσω των ηλεκτρονικών μητρώων. Ήδη αποκαλύπτεται ο σχεδιασμός αλλίωσης αρχαιρεσιών. Μόλις πριν μία εβδομάδα, εργαζόμενος κλήθηκε να ψηφίσει σε σωματείο, σε κλάδο και σε πόλη που δεν είχε καμία απολύτως σχέση εκεί. Και κουνάτε το δάχτυλο για δημοκρατικές, ανώθευτες δήθεν διαδικασίες και ακιδεμόνευτο εργατικό κίνημα. Εσείς πρώτοι και καλύτεροι θέλετε τη χειραγώγησή του. Θέλετε να το ελέγχετε, να στέλνετε όποιον θέλετε, όπου θέλετε να ψηφίζει. Δημιουργείτε ψηφοφόρους φαντάσματα. Γι' αυτό και επιβάλλατε με τα ΜΑΤ την ηγεσία μιας νόθας ΓΕΣΕ που είναι απολύτως απαξιωμένη μέσα στους εργαζόμενους και στην πράξη όχι μόνο δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στους αγώνες τους, αλλά και τους υπονομεύει πολύπλευρα. Ακόμα και μέλη και ψηφοφόροι του κυβερνώντος, του δικού σας κόμματος, το ξέρουν αυτό. Ιδιαίτερα μην τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο που εξαγγείλατε για μετατροπή σε ιδιώνυμο αδίκημα της συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ξέρετε πολύ καλά ότι τέτοιου είδους νόμοι δεν ονομάζονται νόμοι στην πραγματικότητα. Είναι απλά ή γίνονται κουρελόχαρτα, φτιαγμένα, γραμμένα, ψηφισμένα από χέρια βρώμικα, βουτυγμένα στο αίμα των εργαζομένων και των ανθρώπων που αντιστέκονται, όχι τώρα μόνο, αλλά εδώ και 150 χρόνια που τα κατάκτησαν. Εσείς οι ίδιοι είστε που στο όνομα του εξυγχρονισμού απορρίψατε την τροπολογία του ΚΚΕ για την ενίσχυση όλων των ανέργων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τροπολογία που έδινε ανάσα τουλάχιστον σε χιλιάδες ανέργους στις οικογένειές τους σήμερα, εδώ και τώρα, και όχι στη Δευτέρα παρουσία. Ακόμη και αυτά που ανακοινώσατε για τους ανέργους, για να συγκρατήσουν ουσιαστικά το εργατικό λαϊκό εισόδημα από την κατρακύλα, δεν είναι ούτε ενισχύσεις, ούτε δώρα, όπως λένε διάφορα παπαγαλάκια σας. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων είναι αποκλεισμένη από κάθε είδους επίδομα και ενίσχυση. Για πείτε μας, τόσο πολύ σας κοστίζει να δώσετε σε όλους τους ανέργους ένα έκτακτο επίδομα 600 ευρώ, όπως πρότεινε το ΚΚΕ. Τι θα γίνει, θα πέσει έξω ο κρατικός προϋπολογισμός, θα χρεοκοπήσουμε μήπως, ή μήπως φοβάστε μη δώσετε κανένα φράγκο παραπάνω και σας κατηγορήσουν για Σοβιετία. Όχι ότι είναι μεμτό βέβαια αυτό, ίσα-ίσα περίσσια τιμή σας περιποιεί, όσο και αν δεν το καταλαβαίνετε, χωμένοι μέσα σε αυτά τα αντικομουνιστικά σύνδρομα και τις ψυχώσεις σας. Απλά πρόκειται για μια ακόμα ιδεολειπτική ανοησία κι αυτή, μέσα στις τόσες που επιστρατεύεται από την αμηχανία, από την ανικανότητά σας να βρείτε επιχειρήματα της προκοπής. Αλήθεια, τι νομίζετε πως θα κάνουν οι άνεργοι με 600 ευρώ? Στο Μπάντεν-Μπάντεν θα πάνε. Καμιά τρύπα θα κλείσουν. Το ρεύμα θα πληρώσουν για να μην τους το κόψουν. Μπας και μπορέσουν και κάνουν και τα παιδιά τους καμιά ώρα τηλεκπαίδευση. Λίγο πετρέλαιο μπορεί να βάλουν για να μην ξεπαλιάσουν.
άντε και να ψωνίσουν κάτι για το τραπέζι των Χριστουγέννων. Έλεος πια. Και βέβαια ούτε έχουν όρεξη για αστεία και για χιούμορ, όπως εκείνοι οι διπλωμάτες. Δεν ξέρω αν το θυμηθήκατε μέσα από ένα άρθρο της Φωτεινής το Μαΐ πρόσφατο, όπου δύο διπλωμάτες, επιτρέψτε μου λίγο από το χρόνο, που είχαν το ίδιο μικρό όνομα και το ίδιο επίθετο, ο Ραφαήλ Ραφαήλ και ο Φίλων Φίλων, έστειλαν στον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Αβέροφ, επιστολή, χιουμοριστική βέβαια, ηρωνική, και έλεγαν ο Ραφαήλ Ραφαήλ και ο Φίλων Φίλων ετούνται αδείας για να πάνε οικογενειακώς στο Μπάντεν Μπάντεν. Έλεος πια, ούτε για χιούμορ βέβαια, απλώς το υπενθυμίζω για να μην αναρωτιούνται όλοι ποιο είναι αυτό το Μπάντεν Μπάντεν και από πού έγινε περισσότερο γνωστό. Αντί για μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων, φέρνετε συνεχώς νέα πακέτα διάσωσης των ομίλων, όπως συνέβη με όμιλο των αερομεταφορών. Το ΚΚΕ για την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων έχει καταθέσει προτάσεις νόμου, συγκεκριμένες. Έχει καταθέσει τροπολογίες, τις οποίες απέρριψε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε την πρόταση νόμου των 530 ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και σωματείων των εργαζομένων για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με σειρά ρυθμίσεων επίσης για τη στήριξη των ανέργων. Θυμίζουμε την πρόταση νόμου για την ανακούφιση λαϊκών νοικοκυριών από τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την απώλεια της δουλειάς τους και τη μείωση του εισοδήματός τους. Τις πρόσφατες τρεις τροπολογίες μας για την επιδότηση όλων των ανέργων με 600 ευρώ, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της σύνταξης, μισθού και σύνταξης, την καταβολή ολόκληρου του δώρου των Χριστουγέννων των εργαζομένων που είναι στο πρόγραμμα συνεργασία και στην αναστολή. Και σήμερα, με την επίκαιρη αυτή ερώτηση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και απαιτούμε την κατάργηση του αντεργατικού νόμου 4172 του 2013, με τον οποίο ο κατώτατος μισθός ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, και την αύξηση με νόμο του κατώτατου μισθού στα 751 και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης και 14ης σύνταξης, που είναι χρήματα δουλεμένα, χρήματα των ίδιων των εργαζομένων, των ίδιων των συνταξιούχων. Διεκδικούμε μέτρα για να υποχρεώνονται οι εργοδότες να πληρώνουν κανονικά και στην ώρα τους τους μισθούς των εργαζομένων και τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να σταματήσει το έσχος της απλήρωτης δουλειάς. Να δοθούν πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές. Απαιτούμε να μην περικοπεί το δώρο Χριστουγέννων, να δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας όλων των ανέργων με επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού, χωρίς όρους ή προϋποθέσεις. Αύξηση στο ατομικό αφορολόγητο όριο από τα σημερινά φορομπηχτικά επίπεδα, όπου φορολογούνται και όσοι έχουν μοναδικό εισόδημα το σημερινό βασικό μισθό των 650 ευρώ. Γιατί για μας εξυγχρονισμός δεν είναι οι εργαζόμενοι να γυρίζουν πίσω στο μεσαίωνα, αλλά να προχωρούν μπροστά, να απολαμβάνουν σύγχρονα δικαιώματα, αυτά που μπορούν σήμερα να έχουν με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μπροστά, ανυποχώρητοι, παντού και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτούς τους χώρους δουλειάς, μόρφωσης, υγείας, κατοικίας, στους δρόμους του καθημερινού αγώνα. Σας ευχαριστώ.